Τον έχουμε εδώ μαζί μας, στο στούντιο. Γεια σας. Γεια σας, καλή χρονιά. Καλή χρονιά, καλή χρονιά. Πώς τα ακούτε και τα διαβάζετε όλα αυτά, κύριε Βωνιάτη? Κοιτάξτε, υπάρχουν διάφορα προβλήματα τα οποία είναι λογικό να εξελίσσονται όπως εξελίσσεται η πανδημία. Αυτό που βλέπετε τώρα με την διασπορά, την επέλαση μάλλον της Όμικρο, δεν το είχαμε μέσα στα αναμενόμενα σίγουρα. Ναι. Εμφανίστηκε, αντιμετωπίζεται και άρα και τα μέτρα τα οποία λαμβάνονται είναι μεταβαλλόμενα. Δεν μπορούν να είναι δηλαδή μέτρα τα οποία σήμερα θα είναι αυτά και αύριο θα είναι τα ίδια για 6 μήνες. Εξού και η διαμαρτυρία του κόσμου ότι μας έχουν μπερδέψει με τα πρωτόκολλα και σίγουρα, τη στενή επαφή, ας πούμε. Τι προβλέπετε σήμερα? Έχει αλλάξει, αλλάζει από εβδομάδα σε εβδομάδα. Αλλάζει και στο εξωτερικό και όμως υπάρχουν προβλήματα και εκεί. Να μην νομίζω ότι είναι τόσο απλά τα πράγματα. Ναι, έχετε δίκιο σε αυτό. Επομένως, θα πρέπει να κάνουμε και υπομονή και να αντιληφθούμε ότι χρειάζεται και κάποια κατανόηση από όλους. Ναι. Ειδικά στα σχολεία θα ήθελα να πω ότι ο λόγος που επιβάλλονται τέτοια είδους μέτρα και μεταβαλλόμενα γρήγορα είναι γιατί τα σχολεία αποτελούν ένα πολύ ελεγχόμενο χώρο συγκριτικά με την υπόλοιπη κοινότητα. Ναι. Δηλαδή είναι ένας χώρος που ξέρουμε ποιοι μπαίνουν μέσα, ποιοι βγαίνουν. Ανά πάσα στιγμή. Δεν είναι οξύμορο όμως αυτό. Εκεί που είναι όλα ελεγχόμενα, πάμε και επιβάλλουμε τα πιο αυστηρά μέτρα. Θυμάμαι που κάναμε τη συζήτηση για τα θέατρα και τα σινεμά. Ναι. Και λέγαμε ότι ο χώρος αυτός που είναι ελεγχόμενος, όλοι ξέρουν που κάθονται κτλ. Κλείνει. Δεν υπήρχε λογική σε αυτό. Τώρα σε έναν ελεγχόμενο χώρο όπως τα σχολεία μπαίνουν αυτό. Διαμαρτύρονται οι γονείς. Διαμαρτύρονται εκπαιδευτικοί. Ναι, αλλά μιλάμε τώρα για το νέο μέτρο στο οποίο γίνεται μεγάλη αντίδραση. Ναι. Και να μας πείτε, να το βάλω στη συζήτηση, αν αυτό το μέτρο μπορεί να εφαρμοστεί και στην υπόλοιπη κοινωνία και σε άλλους κλάδους. Δεν είναι εύκολο να εφαρμοστεί. Ένα παράδειγμα, δεν εφαρμόζεται στους επαγγελματίες υγείας ναι. που μπορούσε να εφαρμοστεί. Όμως, στους επαγγελματίες υγείας έχει δοθεί περιθώριο απουσίας πολύ λιγότερο από τα άτομα που είναι στην κοινότητα. Δηλαδή, για άτομα που είναι άμεσες επαφές, επιστρέφουν στις 5 μέρες, νομίζω δεν έχουν 2 επαναλαμβανόμενα αρνητικά ναι, ναι. rapid test, πραγματικά στην 5η ημέρας. Δηλαδή, επιστρέφουν την 6η ημέρα ουσιαστικά. Αντί την 7η που έχουμε για τους υπόλοιπους πολίτες. Λοιπόν, πάμε στις εκτιμήσεις σας. Αυτά τα μέτρα θα πιάσουν τόπο? Θα δούμε μείωση των κρουσμάτων και κυρίως των θανάτων? Έχουμε θανάτους. Όσον αφορά τους θανάτους, θα πρέπει να αναμένουμε ότι αυτό δεν θα μειωθεί άμεσα, γιατί είναι κάτι το οποίο ακόμη έρχεται, ότι θα πρέπει να αντιληφθούμε ότι ακόμα συνυπάρχει και η Δέλτα και αυτά τα βαριά περιστατικά είναι Δέλτα, γιατί έχουμε μια πρόσφατη μελέτη που έχει για τους νοσηλευόμενους ειδικά και είχαμε μόνο 8 σύνολο περιστατικά νοσηλευωμένων, όχι βαριά νοσηλευωμένων, ναι, ναι. με την Όμικρο, οι υπόλοιποι ήταν Δέλτα. Άρα τα νοσοκομεία τα γεμίζει η Δέλτα, δεν τα γεμίζει η Όμικρο προς το παρόν. Προς το παρόν αυτό φαίνεται να συμβαίνει και επομένως συνυπάρχει ακόμα η Δέλτα, δεν έχει εξαφανιστεί εντελώς. Και αυτό θα το δούμε ίσως να δούμε μείωση στους θανάτους τις επόμενες 2 εβδομάδες και όχι τώρα. Δηλαδή να αρχίσει να πέφτει ο ρυθμός των θανάτων. Γιατί αυτή τη στιγμή τι βλέπουμε, τους θανάτους που βλέπουμε είναι ναι. κάτι που συνέβη πριν 15, ακόμα και 20 μέρες και ένα μήνα. Ναι. Γιατί έχει άτομα τα οποία μπορεί να είναι διασωληνωμένα και ένα μήνα. Άρα να μην μπερδεύουμε τα δύο πράγματα. Εκείνο που μας παρακολουθούμε εμείς είναι ποιος είναι ο ρυθμός νοσηλιών αυτή τη στιγμή. Αυξάνεται ναι. δραματικά? Όχι, δεν αυξάνεται δραματικά. Ισχύει αυτό που είπε ο Χάρης ο Αρμεύτης, ότι γλιτώνουμε ουσιαστικά επειδή πεθαίνει κόσμος και αδειάζουν κλίνες για να μπει άλλος? Όχι, αυτό δεν θα μου άρεσε να το πω. Ναι. Ανεξάρτητα από το αν μας αρέσει να το ακούμε, είναι μια πραγματικότητα. Είναι μια πραγματικότητα, αλλά δεν θα το έλεγα έτσι. Ότι κάποιοι δεν θα μπορέσουμε να τους θεραπεύσουμε. Δεν θα μπορέσουμε. Γιατί έχουν φτάσει σε τέτοιο σημείο κλινικό, δεν αφορά την πανδημία, αφορά πλέον την κλινική τους ανταπόκριση ναι, στα φάρμακα, στη θεραπεία
Και υπάρχουν άτομα που είναι πολύ ηλικιωμένα, υπάρχουν άτομα επίσης τα οποία έχουν κάποια υποκείμενα νοσήματα, τα οποία δυστυχώς καταλήγουν. Άρα οι θάνατοι δεν θα πρέπει να μας προβληματίζουν αυτή τη στιγμή ως μέτρο, θα το δούμε όμως τις επόμενες δύο εβδομάδες. Τώρα, το δεύτερο είναι όσον αφορά τα κρούσματα. Τα κρούσματα βλέπετε ότι ναι, είχαμε μια έκρηξη πάνω από 5.000 σε κάποια φάση. Τρομακτικό ήταν. Ναι, αυτό όμως φαίνεται τις τελευταίες 4 μέρες να σταθεροποιείται μεταξύ 3 και 4.000. Και δεν φαίνεται να εκτοξεύεται περαιτέρω. Και ένα άλλο που θέλω να σημειώσω επίσης είναι ότι παρότι άνοιξαν τα σχολεία εδώ και είναι η τέταρτη μέρα σήμερα, τα κρούσματα στα σχολεία δεν έχουν εκτοξευθεί σε 500-600 την ημέρα. Είναι γύρω στα 100 την ημέρα. Ναι. Τα νέα που βρίσκουν. Άρα ελέγχονται. Άρα υπάρχει ο έλεγχος. Και αυτό είναι ο στόχος όλων των μέτρων που λαμβάνονται στα σχολεία. Είναι ο έλεγχος να είναι ικανοποιητικός και να λειτουργούν τα σχολεία. Εάν θα έπρεπε να είμαστε απόλυτοι για να έχουμε απόλυτη προστασία, έπρεπε να έχουμε εγκλεισμό όλου του πληθυσμού. Για να έχουμε απόλυτο. Δεν θέλουμε να το ξαναδούμε αυτό. Αυτό δεν μπορεί να γίνει για πολλούς λόγους. Και μάλιστα τώρα, επειδή διαβάζω και το σχετικό ρεπορτάζ όσο μιλάτε του Sigma Live, οι επαγγελματίες της εστίασης προειδοποιούν ότι θα έχουμε χιλιάδες ανέργους το επόμενο διάστημα, επειδή θα κλείσουν επιχειρήσεις εστίασης. Δυστυχώς, αυτά είναι τα παρεπόμενα της πανδημίας, υπό ποιαν έννοια ότι ο κόσμος πέραν των μέτρων που λαμβάνονται, και ο κόσμος δεν αισθάνεται άνετα να πηγαίνει εύκολα σε χώρους κοινής χρήσης. Επομένως, γι' αυτό και τα μέτρα είναι κάπως στην ουσία χαλαρά αυτή τη στιγμή εν σχέση με τους αριθμούς που βλέπουμε. Άρα εσείς θα λέγατε πρέπει να μπουν πιο αυστηρά μέτρα. Αυτή τη στιγμή όχι. Ναι. Θα πρέπει να περιμένουμε αυτή τη βδομάδα και την επομένη πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Ειδικά αυτή τη εβδομάδα θέλω να δω ποια θα είναι τα αποτελέσματα από τα σχολεία για τα οποία γίνεται τόσος ντόρος. Είστε αισιόδοξος γι' αυτό, θα πάει καλύτερα. Είμαι αισιόδοξος, ναι. Είμαι συγκρατημένα αισιόδοξος πάντοτε, γιατί δεν μπορώ να είσαι απόλυτα αισιόδοξος με αυτόν τον ιό. Έχετε δίκιο. Από την άλλη όμως, είμαι αισιόδοξος επίσης ότι ίσως προς το τέλος του Ιανουαρίου να δούμε και σημαντική πτώση των κρουσμάτων. Αυτό. Καλό. Και όταν δούμε αυτό, σημαίνει ότι το κύμα αρχίζει να υποχωρεί και τότε δεν θα έχουμε αύξηση των μέτρων, θα έχουμε χαλάρωση των μέτρων. Ο κύριος Ιωαννίδης, συνάδελφός σας, είπε ότι στην Κύπρο τουλάχιστον έχει πέσει σε ενδημικό στάδιο ο κορονοϊός. Δεν ξέρω αν αυτή η άποψη αιτιολογείται με τους θανάτους και τα κρούσματα. Η δική σας άποψη ποια είναι? Δεν είναι απόλυτο αυτό αυτή τη στιγμή. Πάει προς τα εκεί. Αυτό θέλουμε να δούμε. Αυτό θέλουμε να δούμε. Ναι. Προβλέπω ότι εάν επικρατήσει πλήρως η όμικρον, που φαίνεται ότι επικρατεί, είναι γύρω στο 80% τώρα των κρουσμάτων, ίσως και περισσότερο, και εάν επικρατήσει αυτό, τότε ναι, θα πλέον τα κρουσμάτα που έχουμε, όπως αντιλαμβάνεσαι, τα πλήστα όσα, δεν είναι σουβαριά. Ναι. Και επίσης κάτι άλλο το οποίο έχουμε ξεχάσει είναι ότι έχουμε ένα καλό εμβολιαστικό πρόγραμμα το οποίο έχει φέρει μια δυνατή ανοσία συγκριτικά με άλλες χώρες. Βρισκόμαστε στο γενικό πληθυσμό γύρω στο 70%. 70% δεν είναι χαμηλό. Αν λάβει υπόψη ότι από τον Οκτώβριο και μετά είχαμε άλλες 80.000 νοσήσεις, οι οποίες 80.000 νοσήσεις δεν έχουν εμβολιαστεί ακόμα, πιστεύω. Άρα έχουμε άλλο ένα 10% του πληθυσμού που είχε πρόσφατη ανοσία. Έχουμε φτάσει στο 80% ανοσίας του πληθυσμού. Μάλιστα. Και τα κρούσματα που βλέπουμε όλα αυτά είναι αυτοί οι οποίοι είναι ανεμβολίαστοι, αλλά και κάποιοι εμβολιασμένοι, οι οποίοι έχει πέσει η ανοσία τους, ή η ανοσία τους δεν είναι ικανοποιητική στο να αντιμετωπίσει τον ιό. Καλά, κάποιοι λένε μήπως να αρπάξουμε όλοι όμικρον να τελειώνει η ιστορία. Που αφού δεν υπάρχει βαριά νόσηση, ανοσία της αγέλης, επαναφέρονται τα σενάρια που ακούγαμε στην αρχή. Αν μου επιτρέπετε, τα μέτρα τα οποία εισηγούμαστε τώρα αυτή τη στιγμή, έχει εισηγηθεί η επιδημιολογική ομάδα,
είναι ότι δεν είναι αυστηρά να περιορίσουμε πλήρως, να ελέγξουμε πλήρως την Ωμικρόν, γιατί αυτό δεν μπορεί να γίνει εύκολα, πρώτον, εκτός με εγκλεισμό. Ναι. Και δεύτερον όμως είναι ότι εάν αφήσουμε να γίνει πολύ γρήγορα αυτή η εξάπλωση σε όλο τον πληθυσμό, θα έχουμε άλλες συνέπειες. Θα μείνουμε όλοι στα σπίτια, θα έχουμε ένα άλλο είδους εγκλεισμό. Ναι, σωστό. Άρα, με ό,τι αντίκτυπο θα έχει και στην οικονομία και στην εργασία και στην εκπαίδευση. Γενικά στην κοινότητα, ναι. Στη ζωή μας. Ναι, ναι. Άρα αυτό που γίνεται είναι μια διαβαθμισμένη λήψη μέτρων, τα οποία στόχον έχουν να επιτρέψουν κάποια λίμωξη σε κάποιους οι οποίοι δεν πρόκειται να έχουν συνέπειες. Όπως αν δούμε τα παιδιά και οι έφηβοι, δεν είναι αυτοί που μάλιστα, έχουν. Όχι, κατανοητό, κατανοητό. Άρα αυτός λέτε ότι είναι ο στόχος της επιδημιολογικής ομάδας και του κράτους. Να αφήσει λίγα μπόσικα ώστε να κυκλοφορήσει ο ιός. Αυτή τη στιγμή να δεν επιδιώκουμε τον πλήρη έλεγχο, το λέω. Ναι. Άρα πρέπει να αντιληφθεί ο κόσμος ότι θα έχουμε κρούσματα. Αλλά θα επανέλθω στους θανάτους, γιατί το έθιξατε πολύ έντονα. Και θα πω ότι οι θάνατοι, ναι, δυστυχώς θα έχουμε, γιατί είχαμε και μεγάλους αριθμούς κρούσματων και πριν την Όμικρο. Είχαμε και 600 και 700 κρούσματα της Δέλτα. Έχουμε επίσης αυτή τη στιγμή πιθανόν να έχουμε ακόμα μερικές εκατοντάδες Δέλτα, οι οποίες στέλνουν κάποια άτομα βαριά να νοσούν στο νοσοκομείο. Αντιληπτό. Άρα θα το δούμε αυτό τις επόμενες. Οι επόμενες δύο εβδομάδες είναι κρίσιμες. Μέχρι το τέλος του Ιανουαρίου θα μπορούμε να πούμε πολύ περισσότερα εάν πράγματι έχουμε φτάσει σε μια ενδημική πλέον φάση στην Κύπρο. Γιατί αυτή τη στιγμή ακόμη τα πράγματα είναι δύσκολα. Είναι δύσκολα. Είναι πολλά και δύσκολα. Κλείνοντας, υποχρεωτικός εμβολιασμός αναμένεται σήμερα, από ό,τι λέει και το ρεπορτάζ, η γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα να πάει στο Υπουργείο, να πάει στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, για το αν δικαιολογείται σε κάποιες περιπτώσεις ο υποχρεωτικός εμβολιασμός. Τη θέση σας. Όχι με τη βία, είπαμε, όχι με τη σύλληψη. Η θέση μου ήταν πάντοτε όχι στον υποχρεωτικό εμβολιασμό, υπό την έννοια με νομοθεσία τέτοια που να, στην ουσία να υποχρεώνει τον άλλο, διαπυρός και σιδήρου, ναι, όπως θα το έλεγα, ότι πρέπει να εμβολιαστεί. Σωστά. Όμως, από την άλλη, όσον αφορά τους επαγγελματίες υγείας, γιατί και ακόμα και άλλους τομείς όπου είναι ουσιαστικοί τομείς για τη λειτουργία ενός κράτους, θα έλεγα ότι υπάρχουν άλλοι τρόποι για τους οποίους θα μπορούσαν να έχουν ληφθεί μέτρα. Όχι τώρα, εδώ και 30 χρόνια στην Κύπρο. 30 χρόνια. Και 40 χρόνια. Γιατί όμως το λέτε, υπάρχει αντιεμβολιαστική τάση εδώ και 40 χρόνια. Ναι, υπάρχει μια αντιεμβολιαστική τάση ανάμεσα στους επαγγελματίες υγείας. Αυτό θέλω να πω. Και δεν μιλώ για τους γιατρούς γενικά, αλλά μιλώ για όλους τους επαγγελματίες υγείας. Και αυτή η αντιεμβολιαστική τάση την έζησα το 85 με 90, όταν ήμουν διευθυντής στο νοσοκομείο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος. Και τότε έκανα μία μελέτη να δω πώς ήταν εμβολιασμένοι για την υπατήτητα Β. Ναι. Ελάχιστοι. Αλήθεια. Και ενώ έπρεπε να είναι εμβολιασμένοι. Και τι λέω, είναι ότι έπρεπε τα σχέδια υπηρεσίας κάποιου ο οποίος εργάζεται σε έναν τομέα είναι απέτηση, όπως ένας μάγειρας πρέπει να κάνει τεστ για τσαλμονέλα. Μάλιστα, έχετε δίκιο. Θα έπρεπε να είναι μέσα στα σχέδια υπηρεσίας και όχι να ερχόμαστε να λέμε θα σας επιβάλλω τον εμβολιασμό. Εάν θέλεις να είσαι επαγγελματίας υγείας σωστός, πρέπει να είσαι εμβολιασμένος για να προστατεύεις και τον εαυτό σου από μολύσεις, αλλά και να μην μεταδίδεις και στους άλλους. Μάλιστα. Κατανοητό. Φανταστείτε ένα χειρούργος τώρα να χειρουργεί και να έχει υπατήτητα Β. Όχι. Έγκλημα τεράστιο. Απλώς φέρνω παράδειγμα. Θα σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Βολιά. Ευχαριστούμε για την γνώση. Να είστε καλά. Δεν τα ξέραμε.